ελληνική αστυνομία απέτρεψε ένα πολύ σοβαρό τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτή τη φορά στην καρδιά του σοφρονιστικού συστήματος, δηλαδή στις φυλάκες Κορυδαλλού. Καταλαβαίνετε ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου, με το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης από όλο τον κόσμο εστιασμένο στη χώρα μας και μόλις δύο μήνες πριν την έναρξη της επίσημης τουριστικής περίοδου, ένα τέτοιο χτύπημα, ένα τέτοιο κέριο χτύπημα θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα στην ασφάλειά μας, σταθερότητά μας και στη δημοκρατία μας. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω επισήμως σήμερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελλάς και όλες τις διευθύνσεις που συνεργάστηκαν για αυτή την επιτυχία και να πω ότι αυτή τη φορά η ελληνική αστυνομία βρέθηκε ένα βήμα πριν την τρομοκρατία και ότι σε κάθε περίπτωση εμείς όλοι εδώ πέρα απλά αισθανόμαστε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Αρχηγέ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Στη συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης για τη σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού, θα σας γνωστοποιήσω σήμερα τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στην οικία στην Ανάβηση Αττικής. Καταρχήν, πρόκειται για μια μονοκατοικία στην αυλή της οποίας βρέθηκαν 10 σακιά με άμμο, σακιά με τσιμέντο, ενώ μέσα στην οικία βρέθηκαν πάρα πολλά αντικείμενα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 8 καλάστικοφ, εκ των οποίων τα δύο είχαν σκοπευτικά με ακτίνες λέιζερ. Βρέθηκαν πλήθος από γεμιστήρες συνδεδεμένες μεταξύ τους, ανά δύο, ανά τέσσερις, πάρα πολλά φυσίγια του ιδίου όπλου. Δεν έχει τελειώσει ακόμη η καταμέτρηση. Βρέθηκαν 3 πιστόλια, άλλα 3 πιστόλια εύχρηστα, με φυσίγιο στη θαλάμη, με γεμιστήρες πλήρες φυσιγίων, μεγάλος αριθμός φυσιγίων των 9 χιλιοστών του ιδίου τύπου. Επίσης βρέθηκαν ένα ρουκετοβόλο εύχρηστο, 3 βλήματα RPG και πολλά άλλα αντικείμενα τα οποία θα σας τα διαβάσω για να μην κάνουμε και κανένα λάθος. 23 κοινοί πυροκροτητές. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάνω τους προσαρμοσμένα φυτίλια. 8 ηλεκτρικοί πυροκροτητές. Πάρα πολλά μέτρα βραδύκαυσης του φυτιλιού. 2 κολούρες φυτιλιού. 3 κολούρες πλαστικού καλωδίου που στις απολύξεις τους είχαν προσαρμοστεί πυροκροτητές. Πολλές νάιλον σακούλες που περιείχαν μεταξύ άλλων ποσότητα μασουριών και ποσότητα άγνωστης ουσίας. Κοκκόδη ουσία λευκού χρώματος. Βρέθηκαν πολλά μπουκάλια αναψυκτικού, περιτελειγμένα ανά 3 μεταξύ τους με χαρτοτενία. Καθένα από αυτά εφεριοποίησε τον πυθμένα του, που σημαίνει ότι εκεί θα πήγαινε μέσα διακριτική ύλη και θα προσαρμόζονταν φυτίλι με πυροκροτητή. Βρέθηκα 5 κοινοί πυροκροτητές διπλή σύνδεση. 7 μεγάλες σακούλες. Υπολογίζει το βάρος γύρω στα 10 κιλά η καθεμία, με εκρηκτική ύλη πιθανότητα άμφο. Μηχανισμός κουμπατάν, είναι δηλαδή ο μηχανικός διακόπτης για κριτικούς μηχανισμούς. Φλίδες δένδρων πεύκου, η πρώτη ουσία για την κατασκευή της πυρίτιδας. Πάρα πολλές τηλεκάρτες, σακούλες με νητρική αμμονία, σιγαστήρας πιστολιού, γυναικεία τσάντα με 12 θήκες συνδετήρες με 10 φυσίγια καλάσνικοφ ο καθένας. 13 θήκες με συνδετήρες φυσιγίων καλάσνικοφ. Κινητά και πάρα πολλά μικροαντικείμενα που παραπέμπουν σε σχηματισμό εκρητικών μηχανισμών, όπως θερμοσυστελόμενα, μονωτικές ταινίες, κατσαβιδάκια, βίσματα, μπόρνες, λαμπάκια, ρελέδες, διακόπτες on-off, διακόπτες πιέσεως, λάμπα καμένη με προσαρμοσμένο βραδύκαυση στο πυραγωγό σχοινείο, βαζάκι με περίτιδα, μανταλάκια πλαστικά. Επίσης βρέθηκαν 2 σακούλες με 6 κιλά η καθεμία με εκρηκτική ύλη, πιθανόν αμμονοδυναμίτιδα. Βρέθηκε ένα βαρέλι μεταλλικό χωρητικότητας των 100 λίτρων που εσωτερικά έφερε τσιμέντο σε σχήμα κόνου, κονοειδές.
Αυτό το συνήθως το κάνουν για να στείλουν το οστικό κύμα εκεί που θέλουν. Επιπλέον μέσα στο σπίτι βρέθηκε και κατασχέθηκε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Μελανή Ελένη, φανερά πλαστή ταυτότητα. Και εδώ που θα κάνω μια έκκληση για όποιον γνωρίζει, επειδή η φωτογραφία ταυτότητα θα βγει στη δημοσιότητα, οποιοδήποτε γνωρίζει σχετικά με την παραπάνω αστυνομική ταυτότητα και ιδίως αν έχει χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή μίσθωση διαμερίσματος, γκαράζ, οχημάτων κλπ., να επικοινωνήσει με τους γνωστούς αριθμούς 1014 και 1414 της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας. Εννοείται ότι η επικοινωνία θα είναι απόρριτη και απόλυτα διασφαλισμένη. Σε βάρος λοιπόν τώρα του ξηρού σχηματίστηκε η δικογραφία, σε βάρος της γυναίκας που χρησιμοποίησε αυτή την πλαστή ταυτότητα, είναι για αυτήν κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση. Επίσης είναι κατηγορούμενος και άγνωστος άνδρας περίπου 30 χρόνων, ο οποίος νίκιασε το διαμέρισμα το μήνα Ιούνιο του 2014. Και φυσικά και σε βάρος άλλων αγνώστων δραστών. Όλα αυτά τα ευρήματα μας παραπέμπουν για μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στις φυλακές του Κορυδαλού. Το λέμε αυτό γιατί στο σπίτι μέσα βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που αποτύπωναν δρομολόγια και προσέγγισης και διαφυγής, καθώς επίσης και εναλλακτικές διαδρομές. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εννοείται είναι για τρομοκρατικές οργανώσεις, για κατοχή δεκεκριμένων περιπτώσεων οπλισμού, εκρηκτικών υλών, για συγκρότηση τρομοκρατικής ομάδας με σκοπό να προκαλέσουν βλάβες σε ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης τέλος θέλω να σας ανακοινώσω και το εξής. Χθες λήφθηκε βιολογικό υλικό από τον ξηρό τον Χριστόδουλο. Το υλικό αυτό ταυτοποιείται πλήρως με το βιολογικό υλικό άνδρα, αγνώστο άνδρα, που βρέθηκε στον εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε βιβλίο στο δέμα που απεστάλησε το αστυνομικό τμήμα ΙΤΕΑΣ. Αυτή η δικογραφία είναι ξεχωριστή, εκκρεμεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή και το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης θα υποβληθεί για να σχετιστεί με τη δικογραφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Γραμμή, το παρακαλώ. Το σπίτι έχει νοικιαστεί από τον άντρα ή από τη γυναίκα? Σας είπα από τον άντρα. Με τι στοιχεία, πλαστά, πάλι στοιχεία? Πιθανότατα πλαστά. Μπορούμε να θα το δούμε αυτό, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι Σαββατοκύριακο, θα δούμε με τι ταυτότητα νοικιάστηκε και τα λοιπά. Έχουμε μόνο το αναπατυπώνυμο. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα? Όχι, από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Έχουν σταλεί και βαλαστική, τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμη. Ήταν το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση. Όσον αφορά στη γυναίκα, την ταυτότητα που βρήκατε, μάλλον, έχετε προσδιορίσει και το πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιούσε αυτή την ταυτότητα, τη γυναίκα, δηλαδή? Τη δίνουμε την ταυτότητα στην δημοσιότητα για να μας πούν αν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία που δεν αντιστοιχεί. Η γυναίκα, τα στοιχεία είναι υπαρκτά. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα υπαρκτό πρόσωπο, υπαρκτή γυναίκα, δεν δηλώθηκε απώλεια για την ταυτότητά της, που σημαίνει ότι υφαρπάστηκαν τα στοιχεία ταυτότητος, επικολλήθηκε φωτογραφία της συγκεκριμένης, την οποία και αναζητούμε. Την αναζητείτε. Λέω τα στοιχεία ταυτότητάς της, για να επανέλθω και